Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Σουζουνίδης, ένας εκ των ιδιοκτητών της Academica FC. Καλά τα λέω, κύριε Ζουνίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σωστά τα είπατε. Είμαι ένας από τους συνιδιοκτήτες της Ακαδημίας, της Academica FC 14 και ο διευθυντής της Ακαδημίας. Πολύ ωραία, χαίρομαι που σας έχουμε εδώ μαζί μας στο Λίμπερο, γιατί πραγματικά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο και εμείς με αυτό ασχολούμαστε γιατί τα αγαπάμε πολύ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινάει το ποδόσφαιρο και από πού ξεκινάει το καλό ποδόσφαιρο, και φυσικά ξεκινάει από τα παιδάκια. Για αυτά τα παιδάκια λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε μέσα από την Academica FC 14, γιατί πραγματικά η ποδοσφαιρική ακαδημία την οποία έχετε δίνει και το έναυσμα αλλά και τα εφόδια σε αυτά τα παιδιά να γίνουν ίσως οι αυριανοί δικοί μας ποδοσφαιριστές. Θα μας πείτε δύο λόγια, παρακαλώ. Βεβαίως. Καταρχήν να αναφέρω ότι οι συνιδιοκτήτες της Ακαδημίας είναι και ο κύριος Κώστας Βενίκαρος και ο κύριος Ζήσης Τούλιος. Είμαστε τρεις άνθρωποι που ξεκινήσαμε αυτή την Ακαδημία με ένα όραμα και ένα σκοπό. Σιγά σιγά τα οράματά μας και τα όνειρά μας αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Πραγματικότητα γιατί καταφέραμε και αποκτήσαμε ένα εκπληκτικό χώρο με δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα προβολικό κέντρο το οποίο θα ζήλευαν ακόμα και ΠΑΕ, ομάδες ΠΑΕ ή ακαδημίες ομάδων ΠΑΕ. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει από πέρσι ουσιαστικά που πήραμε το γήπεδο το όνειρό μας. Το όνειρο για την Ακαδημία ποιο είναι και τι ακριβώς πρεσβεύουμε εμείς στην Ακαδημία. Θεωρούμε ότι στον χώρο του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου έχουν θέση όλα τα παιδιά για να δοκιμάσουν το όνειρό τους. Και μέσω της εκπαίδευσης, της συναδελφικότητας, της κοινωνικότητας, της ομαδικότητας και άλλα πάρα πολλά συναισθήματα που προσφέρει ο αθλητισμός, αγκαλιάζουμε το κάθε παιδί ξεχωριστά ανάλογα τις δεξιότητές του για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε για να φτάσει εκεί που θέλει αυτό. Ο στόχος και το όνειρο είναι δικό του. Τα παιδιά μας δείχνουν τον δρόμο και εμείς είμαστε οι οδηγοί σε αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά στην Ακαδέμικα, η οποία Ακαδέμικα ξεκίνησε από το 2014, να σας αναφέρω. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 100 παιδιά, 110 παιδιά, ηλικίας από 4 μέχρι και 15 ετών. Και να ρωτήσω κάτι, επειδή μας δώσατε αυτά τα στοιχεία για τα παιδιά, και ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Είσαστε λοιπόν 8 χρόνια εν δράση, να το πω έτσι, από το 2014, και παιδάκια από 4 ετών μέχρι και 15 μπορούν να έρθουν και να κάνουν την εγγραφή τους, τις προπονήσεις τους κτλ. Τώρα, αυτή την περίοδο, επειδή πάρα πολλοί γονείς μας ακούνε και ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία να τους δώσετε το στίγμα, αυτή την περίοδο γίνονται εγγραφές? Δηλαδή, κάποιοι γονείς που θα θέλουν από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν τα παιδάκια τους στην Ακαδημία σας μπορούν να έρθουν τώρα? Βεβαίως γίνονται εγγραφές, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας ή αν θέλουν μπορούν και να έρθουν να δοκιμάσουν. Εμείς ούτως ή άλλως η Ακαδημία μέχρι και τις 15 Ιουλίου είναι ανοιχτή για προπονήσεις που κάνουμε μαζί με τα παιδιά τα οποία έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα η Ακαδημία θα ξαναπαναλειτουργήσει μετά τις 20 Αυγούστου, ενημερώνοντας τους γονείς για τον προγραμματισμό, τις ώρες προπόνησης και τα τμήματα τα οποία θα δημιουργηθούν. Για τους καινούργιους φίλους μας οι οποίοι θα ήθελαν να μας γνωρίσουν, εννοείται ότι είμαστε τα απογεύματα στο γήπεδο για να μπορούν να δουν και τον χώρο μας και το αθλητικό μας κέντρο, αλλά και να κάτσουμε να συζητήσουμε και να δούμε τι είναι καλύτερο για αυτούς και για τα παιδιά τους. Πολύ ωραία. Κύριε Ζουνίδη, όταν θα φτάνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας θα δώσουμε και στοιχεία και το τηλεφωνικό κέντρο
και τη διεύθυνση θα μας πείτε για όσους θέλουν να σας επισκεφτούν. Τώρα όμως, μιλήσαμε για τα παιδιά, μιλήσαμε για τους αυριανούς ποδοσφαιριστές, μιλήσαμε για αυτούς που έρχονται και από ηλικία 4 ετών μέχρι και 15 και θέλουν να προετοιμαστούν. Είπατε όμως, και το κράτησα αυτό στην εισαγωγή σας, ότι το προπονητικό κέντρο που έχετε θα το ζήλευαν και πολλές ομάδες, ΠΑΕ. Να μιλήσουμε λίγο και για το Sport Center της Ακαδέμικα, γιατί νομίζω ότι και αυτό έχει ενδιαφέρον. Καλά το είπατε, έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι το αθλητικό κέντρο της Ακαδέμικα FC14 είναι ένα κέντρο το οποίο ουσιαστικά ήταν ημιτελές. Αυτό το κέντρο βρίσκεται κάτω από το ωραίο καστρό και πάνω από τον Εύωσμο, άνωθεν περιφερειακού Εύωσμου. Είναι ένα κέντρο το οποίο το ξεκίνησε ο κύριος Ηλίας ο Θεοδωρίδης, και λόγω της ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο τότε το δημιούργησε. Τα τελευταία χρόνια αυτό το κέντρο δεν το λειτουργούσε κανείς, ήταν ανεργό, και έτσι αποφασίσαμε εμείς, βέβαια μαζί με τον κύριο Θεοδωρίδη που μας το εκμίσθωσε για τα επόμενα 10 χρόνια, να έχουμε τη χαρά και τη δυνατότητα να είμαστε σε αυτό το κέντρο το εκπληκτικό, το οποίο περιέχει δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με φυσικό χορτοτάπητα. Έχουμε προβολής, υπάρχει φυλασσόμενος χώρος στάθμευσης, υπάρχουν αποδυτήρια, τα οποία αποδυτήρια πραγματικά είναι ένα στολίδι, υπάρχει κλειστός χώρος γυμναστήριο, και σε όλα αυτά να αναφέρω ότι έχουμε δημιουργήσει και δύο γήπεδα πάντως τένις, για τα οποία είναι διαθέσιμα και για τους γονείς της Ακαδημίας μας, αλλά είναι διαθέσιμα και για όλους τους υπόλοιπους πολίτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Α, εντάξει, τώρα χτυπήσατε φλέβα, γιατί νομίζω ότι τώρα τελευταία γίνεται χαμός με το πάντελ τένις, έτσι. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ασχολείται, οπότε υπάρχουν και δύο τέτοια γήπεδα. Ήταν πολύ σημαντικό που μας το είπατε αυτό. Άρα, μπορεί και κάποιος ο οποίος δεν έχει παιδάκι, δεν έχει καμία σχέση με την Ακαδημία FC14, να έρθει απλά για να χρησιμοποιήσει το χώρο εκεί. Σωστά. Βεβαίως. Μπορεί να ανέβει, να διασκεδάσει, να έρθει, είτε να παίξει πάντελ, είτε μπορεί ακόμα και να νοικιάσει γήπεδο ποδοσφαίρου μαζί με τους φίλους του και την παρέα του, για να απολαύσουν είτε νυχτερινό αγώνα σε καταπράσινο έτσι και εκπληκτικής ποιότητας χορτοτάπητα γήπεδο, είτε ημέρα, ανάλογος που το θέλει. Να πω ότι στην εγκατάστασή μας υπάρχουν φωτισμός υψηλής ποιότητας, πραγματικά είναι υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας. Και το μόνο που μας μένει και μας πηγαίνει πίσω δυστυχώς στην περίοδο του COVID είναι η γραφειοκρατία, η οποία μας έχει κρατήσει αρκετά πίσω σε σχέση με αυτά που θέλουμε να κάνουμε ακόμα στο χώρο, δηλαδή να ολοκληρώσουμε και το κηλικείο μας, να ολοκληρώσουμε και το beach volley και το beach tennis που θέλουμε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς η γραφειοκρατία και η πολεοδομία μας πηγαίνει πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ πίσω. Καλά, ως προς αυτό θα πρέπει να έχετε υπομονή, γιατί εντάξει, είναι γνωστό τι γίνεται και πόση υπομονή πρέπει να έχουμε όλοι όταν μπλέκουμε έτσι με τέτοιες καταστάσεις. Εγώ από ό,τι ακούω βέβαια και αντιλαμβάνομαι, εκεί πέρα θα γίνει ένα μικρό χωριό, έτσι. Μας λέτε μέχρι και για άλλου είδους γήπεδα. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα παιδάκια που θα πάνε εκεί να παίξουν και να προπονηθούν. Δηλαδή ένας χώρος που θα μπορεί ο καθένας από εμάς να βρει τον τρόπο και να διασκεδάσει και να αθληθεί. Και επειδή ακριβώς είπα να διασκεδάσει, έχω την αίσθηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αναλαμβάνετε και συγκεντρώσεις όπως γενέθλια, ας πούμε. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Ο βασικός μας στόχος, εκτός ουσιαστικά ο αρχικός στόχος ήταν η Ακαδημία μας να έχει το δικό της σπίτι για να μπορεί να δουλεύει χωρίς κάποιο εμπόδιο και να, έχει όλα, να έχουν όλα τα παιδιά αυτά τα εφόδια ώστε να μπορέσουμε και εμείς οι προπονητές να τα βοηθήσουμε στο έπακρο που μπορούμε. Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί ένας αθλητικός πνεύμονας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα έχει αρκετές δραστηριότητες ώστε να μπορέσει η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς να έρθει με το παιδί
να έρθει, να κάτσει, να δει, να παίξει είτε ποδόσφαιρο, είτε να παίξει τένις, είτε να παίξει στον πεδότοπο, είτε να παίξει beach tennis, είτε να παίξει beach volley, είτε να κάτσει απλά στο καφέ, να πιει ένα καφέ και να απολαύσει τη βροσούλα που υπάρχει αρκετή εδώ σε εμάς σε σχέση με την πόλη. Και βέβαια, όποιος επιθυμεί, μπορούμε να αναλάβουμε και τα γενέθλιά του και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο χώρος είναι τεράστιος, είναι 26 τρέμματα. Νοικιάζεται και για γάμους, για βαπτίσεις. Μάλιστα. Στη διάθεση του καθενός, ανάλογα τις ωρέξεις του, για να ικανοποιήσουμε αυτό που θέλει. Λοιπόν, τα έχετε καλύψει όλα, κύριε Ζουνίδη, και χαίρομαι πολύ. Τώρα το μόνο που μένει για να ενημερώσουμε και τους ακροατές είναι να μας δώσετε τους τρόπους επικοινωνίας και ακριβώς πώς θα έρθουν για να σας βρούνε. Αν και 26 στρέμματα βέβαια δεν χάνονται εύκολα. Νομίζω πολύ εύκολα θα τα βρούνε. Για πείτε μας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι τα κινητά μας. Το δικό μου κινητό είναι το 6975-906687. Ωραία. Φαντάζομαι και στην ιστοσελίδα μπορούν να βρουν όλες τις λεπτομέρειες, σωστά? Στην ιστοσελίδα μας, στο academicafc.gr, στα social media και στο Instagram και στο Facebook. Βέβαια υπάρχουν και τηλέφωνα συνεργατών και τηλέφωνα της γραμματείας, τα οποία μπορείτε να απευθύνετε ο κόσμος. Ένα ακόμα κινητό είναι το 6976-078179. Είναι του συνεργάτη του Ηλία του Βούρα. Επίσης είναι και του Ζήση του Τούλιου, ο οποίος ο Ζήσης του Τούλιου αυτή τη στιγμή είναι και ο πρόεδρος στο αθλητικό μας σύλλογο, την Ακαδημία δηλαδή, το 6932-5385-51. Ωραία. Επίσης, και να μας πείτε λιγάκι και πού ακριβώς είναι η Ακαδημία, όλος αυτός ο χώρος. Ο χώρος βρίσκεται άνωθεν περιφερειακού Ευόσμου, Τέρμα με Άνδρου. Είναι παράλληλα με τη συμμαχική, την εξωτερική περιφερειακή ουσιαστικά. Πολύ ωραία. Είμαστε πολύ ωραία. Από το Ρεόκαστρο ακριβώς, δίπλα στο Παλαιόκαστρο, και είμαστε Τέρμα με Άνδρου. Από τον Εύωσμο, άνωθεν περιφερειακού. Νομίζω πολύ εύκολα μπορούμε να το βρούμε. Μας δώσατε όλες τις λεπτομέρειες, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, φυσικά στην ιστοσελίδα, στα social media. Θα ήθελα, ναι, αν μου επιτρέπετε βέβαια, ναι, να αναφέρω ότι οι προτεργάτες στο κομμάτι της Ακαδημίας είναι οι προπονητές μας, για να μην τους ξεχάσουμε και τους αφήσουμε. Θα ήθελα να πω ότι με περισσότερους από αυτούς έχουμε ξεκινήσει παρέα από το 2014 και είναι ακόμα μαζί μας τα παιδιά, που σημαίνει ότι το σκοπός και το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός team το οποίο θα μείνει σταθερό, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να αναφέρω τα παιδιά, θα ήθελα, είναι ο Θανάσης Δαλιανάς, ο οποίος είναι μαζί μας από το 2014, είναι ο πρώτος προπονητής ο οποίος είχαμε στην Ακαδημία και παραμένει ακόμα μαζί μας. Είναι ο τεχνικός μας διευθυντής, ο κύριος Τσακίρης Λευτέρης, ο οποίος είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Ο κύριος Στέργιος Κομψής, ο οποίος είναι τα τελευταία 4 χρόνια και αυτός μέρος της Ακαδημίας. Η κυρία Στέλλα Κουτσίκου είναι και αυτή κλείνει τα 3 χρόνια. Ο κύριος Ηλίας Βούρας, ο οποίος είναι προπονητής θερματοφυλάκων, είναι ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλή, είναι και συνεργάτης στο αθλητικό μας κέντρο. Να σας διακόψω σε κάτι, μπορώ να ρωτήσω? Βεβαίως. Ο Ηλίας Βούρας είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής της Νίκης Βόλου και της ΑΕΚ, ο τερματοφυλακάς. Ναι. Α, ωραία, ευχαριστώ. Επίσης να αναφέρω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ, είτε λίγο το πολύ έχουμε ασχοληθεί με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο, είτε ως επαγγελματίες αθλητές, είτε ως αεραστέχνες αθλητές. Είπαμε ότι σκοπός της Ακαδημίας είναι να αγκαλιάσει το κάθε παιδί ξεχωριστά, και από εκεί και πέρα, ανάλογα τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του, να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε για να φτάσει στο επίπεδο που θέλει και αυτός. Τα παιδιά είναι οι οδηγοί μας. Εμείς είμαστε εδώ να τους βοηθάμε, να τους στηρίζουμε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι ποδόσφαιρο είναι και η εκπαίδευση, είναι η πειθαρχία, είναι η ομαδικότητα. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, τα οποία αποκτούν σιγά σιγά εντασσόμενοι σε ένα κοινωνικό σύνολο, όπως είναι οι ομάδες ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι εμείς
ως αθλητικός σύλλογος βοηθάμε και κάνουμε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Είμαστε υποστηρικτές του οργανισμού Save Mora, του Παγγέλου του Μόρα. Είμαστε υποστηρικτές του Συλλόγου Λάμψη. Μάλιστα, φέτος για πρώτη φορά διοργανώθηκε και στις εγκαταστάσεις μας το πρώτο τουρνό αφιλίας, το οποίο ήταν προσκαλεσμένες αρκετές ομάδες και ήταν και ο Σύλλογος εδώ, Λάμψη, μαζί με τους εθελοντές. Μαζέψαμε ό,τι μπορούσαμε. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα και είναι λάθος μου που δεν το γνώριζα. Μπράβο σας. Μπράβο σας για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία με τη Λάμψη. Γιατί θα ήθελα να πω ότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και πρέπει να βοηθάμε και να υποστηρίζουμε τους συνανθρώπους μας. Άλλωστε και ως εκπαιδευτές και ως παιδαγωγοί είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει και εμείς να μεταφέρουμε στα παιδιά, ο εθελοντισμός, η βοήθεια, η υποστήριξη και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται. Λοιπόν, κύριε Ζουνίδη, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα και πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Από εδώ και πέρα, τα παιδιά μας ξέρουμε που πρέπει να πηγαίνουν, τα παιδιά των ακροατών, τα παιδιά και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα, θα πω εγώ, γιατί η Academica FC 14 και το Sport Center εκεί μπορεί να δεχθεί τους πάντες από έναν τετράχρονο μέχρι δεν έχει ηλικία. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα, να είστε καλά. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε να μεταφέρω στους ακροατές σας για την πληροφορία για την Ακαδημία μας. Καλή συνέχεια λοιπόν.